75 από την επιστολή του Αποστόλου Πέτρου την πρώτη και από το 11 εδάφιο του δευτέρου κεφαλαίου. Α. Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, 11 εδάφιο. Αγαπητοί σας παρακαλώ, ως ξένους και παρεπιδήμους, να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών ή την εστρατεύονται κατά της ψυχής. Να έχετε καλή την διαγωγή σας μεταξύ των εθνών ή να ενώ σας καταλαλούς ή ενός κακοποιούς εκ των καλών έργων όταν είδωση εν αυτά, δοξάσωση το Θεόν εν την ημέρα της επισκέψεως. Υποτάχθητε λοιπόν εις πάσαν ανθρωπίνην διάταξην δια των Κύριων, είτε εις βασιλέαν ως υπερέχοντα, είτε εις ηγεμόνας, ως δι' αυτού πεμπομένους εις εκδίκησιν μεν κακοποιών έπαινων δε αγαθοποιών. Διότι ούτως είναι το θέλημα του Θεού, αγαθοποιούντες να αποστομώνεται την αγνωσία των αφρών ανθρώπων. Ως ελεύθεροι και μη ως έχοντες την ελευθερία επικάλυμα της κακίας, αλλά ως δούλοι Θεού. Πάντα στιμήσατε, την αδελφότητα αγαπάτε, τον Θεόν φοβήστε, τον βασιλέα τιμάτε. Υικέτε, υποτάσσεστε εν παντή φόβο εις τους Κυρίους σας, ου μόνον εις τους αγαθούς και επιικείς, αλλά και εις τους διεστραμμένους. Διότι τούτο είναι χάρις το να υποφέρει της λύπας δια την εις τον Θεόν συνείδησιν πάσχων αδίκως. Διότι ποια δόξα είναι αναμαρτάνοντες και ραπιζόμενοι υπομένετε. Εάν όμως αγαθοποιούντες και πάσχοντες υπομένετε, τούτο είναι χάρις παρά το Θεό. Διότι εις τούτο προσεκλήθητε, επειδή και ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών, αφήνων παράδειγμα εις ημάς δια να ακολουθήσετε τα ίχνη αυτού. Ως της αμαρτίαν δεν έκαμεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ως της λιδωρούμενος δεν αντελιδώρη, πάσχον δεν υπήλει, άρα παρέδιδε εαυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Ως της, τα σαμαρτίας ημών αυτός εβάστασεν το σώματι αυτού επί του ξύλου, δια να ζήσομεν εν τη δικαιοσύνη αποθανώντες κατά σαμαρτίας με το οποίο την πληγήν ιατρεύθητε. Διότι υπήρχετε ως πρόβατα πλανόμενα, αλλά τώρα επιστράφετε εις τον ποιμένα και επίσκοπον των ψυχών σας. Ομοίως οι γυναίκες υποτάσσεστε εις τους άνδρας ημών, ή να και αν την εσαπηθώσιν εις το λόγον, κερδιθώσιν άνευ του λόγου δια της διαγωγής των γυναικών, αφού είδωσι την μεταφόβου καθαράν διαγωγή σας, τον οποίον ο στολισμός σας είναι ουχή ο εξωτερικός, ο του πλέγματος των τριχών και της περιθέσεως των χρυσίων ή της ενδύσεως των ηματίων, αλλά ο κρυπτός άνθρωπος της καρδίας και κοσμημένος με την αυθαρσία του πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίον ενώπιον του Θεού είναι πολύτιμον. Διότι ούτω ποτέ, εάγιε γυναίκες ελπίζουσε επί των Θεών, εστόλιζαν εαυτάς υποτασσόμενες στους άνδρας αυτών. Καθώς η Σάρα υπήκουσεν εις τον Αβραάμ, καλούς αυτών Κύριων, τις οποίες εσείς εγεννήθητε τέκνα, αγαθοποιούσε και μη φοβούμενε μηδεμίαν πτώηση. Οι άνδρες ομοίως, συνοικείτε με τας γυναίκας σας εμφρονήσει, αποδίδονται στη μήνη στον γυαικείον γένος, όσοι σκεύος ασθενέστερων και όσοι σκληρονόμους της χάριτος ζωής, για να μην εμποδίζονται προσευχές σας. Συμβουλές, αδελφοί αγαπητοί, και οδηγίες που μόνο δια Πνεύματος Αγίου θα μπορούσαν να φτάσουν στις καρδιές των ανθρώπων, στη ζωή των ανθρώπων. Αγαπητοί λοιπόν, σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών ή την εστρατεύονται κατά της ψυχής. Είναι η πρώτη βασική, αφενός με ένα αποκάλυψη, αφετέρου οδηγία. Αποκάλυψη γιατί ο Θεός φανερώνει και εμείς πιστεύουμε και γνωρίζουμε ότι όπου και να βρισκόμαστε, σε όποια γη, σε όποια πατρίδα, σε όποια περιοχή, ό,τι και να θεωρούμε ότι έχουμε ιδιοκτησία, στην πραγματικότητα όλα, αδελφοί αγαπητοί, είναι ξένα και τίποτα από αυτά δεν είναι δικά μας. Εμείς δεν πάβουμε και δεν θα πάψουμε ποτέ να είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι. Ξένος είσαι, όπου και να βρίσκεσαι. Μα είναι το σπίτι μου, μα είναι το χωριό μου, μα είναι η πόλη μου, μα είναι ξένος είσαι, αδερφέ. Και αυτό το ξένος έχει δύο βασικές σημασίες. Η μία είναι να καταλάβεις ότι δεν είσαι από εδώ
από αυτό τον τόπο ότι όλα είναι ξένα για σένα. Σκεφτείτε, για να το καταλάβουμε καλά, αδερφοί αγαπητοί, είναι όταν κάποιος αφήνει το χωριό του, την πατρίδα του, τους συγγενείς του, τα σπίτια του, τους γνωστούς του και πηγαίνει σε ένα μέρος όπως πηγαίνουν οι πρόσφυγες ή όπως πηγαίνουν οι οικονομικοί πρόσφυγες που πάνε να δουλέψουν κάπου αλλού για λίγο. Φεύγανε παλιά τα παλιά χρόνια από την Ελλάδα και πηγαίνουν στην Αυστραλία, στη Γερμανία. Σήμερα φεύγουν από τη Ρουμανία, από την Ουκρανία και έρχονται στην Ελλάδα. Ξένοι, άγνωστοι. Τι σημαίνει αυτό? Δεν περιμένεις από κανέναν βοήθεια. Δεν ελπίζεις σε κανέναν. Ναι. Δεν έχεις δικό σου σπίτι, δεν έχεις τίποτα. Βρίσκεσαι εκεί και λες τώρα, δεν μιλάς την ίδια γλώσσα. Δεν έχεις φίλους, δεν έχεις συγγενείς. Δεν σε καταλαβαίνουνε και δεν τους καταλαβαίνεις. Έτσι είναι ο χριστιανός. Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Άλλη είναι η γλώσσα η δική μας. Ο κόσμος μιλάει τη γλώσσα τη δική του. Εμείς μιλάμε τη γλώσσα του ουρανού. Πήγαινε σε κάποιον και πες του αλληλούια. Σε κοιτάξει καλά καλά. Όπως πολλές φορές έχουμε σύσκεψη εκεί στη δουλειά, μιλάμε και όταν μου λένε «Ντά, συμφωνείς», «Αμήν» τους λέω. Μου κοιτάνε καλά καλά. Λέω, είναι δική μου γλώσσα, αυτιάστη. Πάμε παρακάτω, συμφωνώ, συμφωνώ. Όταν κάτι πάει καλά, λένε «Συγχαρτήρια, δόξα» λέω εγώ. Μιλάμε άλλη γλώσσα. Αν δεν τους πετάξω και κανένα αλληλούια, εκεί είναι που τρελαθήκαν όλοι. Δεν κοιτάνε, μιλάμε άλλη γλώσσα. Έχετε δει καμιά φορά τον ξένο που βρίσκεται και ενώ μιλάει τη γλώσσα προσπαθεί να μιλήσει, πητάει και καμιά λέξη δική του. Ξένος λέει αυτός, βέβαια, έπειτα δεν καταλαβαίνουμε. Θυμάμαι μια φορά, σας το έχω ξαναπεί, είστε ο διευθυντής του λογιστηρίου, σκασμένος στα γέλια στο γραφείο μου. Κακακακακακα τα γέλια. Γέλαγε, γέλαγε. Μπράβο, έλα κάτσε του λέω. Μα σου πω ένα ανέκδοτο. Το, όχι μου λέει, εσένα δεν το λέω. Έφυγε. Έφυγε. Του λέω, έλα πες το μου. Όχι μου λέει, εσύ δεν θες τέτοια ανέκδοτα. Και έφυγε. Δεν καταλαβαίνω. Έπειτα και να μου το πούν, δεν το καταλάβω, αδερφή. Κάποτε μου είχαν πει, λέω, δεν κατάλαβα. Μου είχαν πει κάτι που ήταν πολύ άσχημο. Λέω, δεν κατάλαβα. Τι είπες, για ξαναπες το που το καταλάβω. Λέει, καλά, 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 εσύ δεν καταλαβαίνεις από αυτά. Είμαστε ξένοι, αδερφοί. Κοιτάξτε ποιες είναι οι διαφορές μας. Έχουμε άλλη τοπική φορεσιά. Δεν φοράμε τα ίδια με αυτούς. Για σκεφτείτε, αν δείτε με κανένα σκουλαρίκι εδώ. Όπως έρχεται, λέει, έχω σκουλαρίκι, το βάλω και εδώ. Λέω, ξέρεις, θα μου θυμίσεις. Τώρα την προσέλευαλα λίγο την κοπέλα μου. Λέει, ότι όταν ήμουν μικρός, της λέω στον Μαρούση, ήταν ένας γύφτος και είχε μια αρκούδα. Και της είχε βάλει ένα καλκά εδώ. Και όταν το βλέπαμε, του φωνάζαμε, βάλ τον μπάρμπα να χορέψει. Μου λέει, γιατί το λες για αυτό, για μένα? Του λες, όχι ρε παιδί μου, απλώς το θυμήθηκα. Μου λέει, εδώ θα βάλω σκουλαρίκι. Έτσι εδώ θα σου φωνάζω και σένα, βάλω τον μπάρμπα να χορέψει. Τι να κάνω, είμαστε ξένοι αδερφοί. Τελείως ξένοι. Δεν έχουμε καμία σχέση. Έπειτα, η διασκέδασή μας. Δεν έχει σχέση η διασκέδασή μας. Θα πάμε να χορέψουμε τώρα. Θα πάμε σε δεξιώσεις. Θα πάμε σε κλαμπ, σε πάμπα. Μου πάω εγώ εκεί μέσα θα πεθάνω. Φωνάζουν και δυνατά. Και εγώ δεν μπορώ τις δυνατές φωνές. Μόνο στην εκκλησία μπορώ τις δυνατές φωνές. Στην εκκλησία όσο πιο δυνατά φωνάζουμε, τόσο πιο ωραία είναι. Είμαστε ξένοι, αμήν αδελφοί. Δηλαδή το έχουμε συνειδητοποιημένο αυτό. Έχουμε άλλη φορεσιά, έχουμε άλλη ομιλία, έχουμε άλλο τρόπο να πλησιάζουμε, να διασκεδάζουμε. Έπειτα, ό,τι προσφέρει ο κόσμος, είμαστε οι χειρότεροι πελάτες. Με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε, θέλετε 10 μέρες στο ξενοδοχείο το τάδε με όλες τις υπηρεσίες, 30% έκπτωση. Λέω, δεν γίνεται πιο πολύ έκπτωση. Τους κοροϊδεύω. Δεν γίνεται πιο πολύ έκπτωση. 30 σας λέμε, λέει κύριε τάδε. Λέω, πιο πολύ δεν γίνεται. Δεν μου λέει, πόσο, 35. Λέω, άσε μη μου δώσεις έκπτωση, γιατί όσο και να μου δώσεις δεν θα έρθω. Καλά με κοροϊδεύετε. Λέω, είμαστε άχρηστοι πελάτες. Στέλνουν διαφημιστικά για τσιγάρα. Όπου πας που διαφημίζουν τσιγάρα, έλα που δεν καπνίζουμε. Στέλνουν διαφημιστικά για χρυσά ρολόγια, για χρυσά τούτο, για άχρηστοι είμαστε. Ξοδεύουν τζάμπα λεφτά οι άνθρωποι. Και στέλνουν σε μένα τώρα, όταν τους βλέπω και έρχονται, τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι. Δεν έχουμε καμία σχέση. Είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι δεν έχουμε καμία σχέση εδώ. Αλλά το δεύτερο, το πιο σημαντικό, είναι ότι ξέρουμε την πατρίδα μας. Δεν είμαστε χωρίς πατρίδα.
Και η πατρίδα μας δεν είναι στο άλλο μέρος της γης, η πατρίδα μας είναι στον ουρανό. Εμείς ξέρουμε ότι έχουμε ένα σπίτι, αμήν, έχουμε ένα σπίτι εκεί πάνω, όχι φτιαγμένο από χέρια ανθρώπων. Ο Θεός το έχει φτιάξει. Έχουμε καλούς γείτονες. Οι γείτονές μας είναι οι καλύτεροι, ούτε τσακωνόμαστε, ούτε θυμώνουμε τίποτα. Οι γείτονές μας είναι όλοι χριστιανοί. Έχουμε αγγέλους. Οι άγγελοι, θα ήθελα έτσι μια φορά να βρεθώ ανάμεσα σε αγγέλους. Κύριε. Έτσι, μια παρέα, άγγελοι και εγώ ανάμεσα. Δεν θα είναι θαυμαστό, αδερφοί. Να τους ακούω τι λένε. Τι να λένε άραγε. Όταν κουβεντιάζουν μεταξύ τους, τι κουβεντιάζουν. Εδώ όταν μιλάμε μεταξύ μας, λέει η Γραφή, προσήχε και οίκουε τους φοβουμένους αυτόν ο Θεός. Όταν μιλάς, σε προσέχει ο Θεός. Ιδίως όταν η καρδιά σου έχει φόβο Θεού και μιλάς για τα πράγματα του Θεού, για τη δόξα του Θεού, ο Χριστός είναι δίπλα και γράφει και βιβλίο ενθυμίσεως. Και λέει, το παιδί μου είπε και ό,τι λέμε το κάνει μετά ο Θεός. Και τα σημειώνει, όλα τα έχει σημειωμένα, αδερφοί. Άμα λέμε βέβαια πράγματα που δεν είναι καλά, λυπάται το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό γρήγορα να μετανοούμε και να προσέχουμε πώς μιλάμε. Δεν είναι λοιπόν ότι δεν είμαστε από αυτό τον τόπο, αλλά ξέρουμε πολύ καλά την πατρίδα μας. Και ξέρουμε μάλιστα, αδερφοί αγαπητοί, ότι η πατρίδα μας είναι γεμάτη από το φως του ουρανού, του Θεού. Γεμάτη από την παρουσία του Θεού, γεμάτη από αγάπη. Και όταν κάποιος έχει μια τέτοια πατρίδα, έχει νοσταλγία. Έτσι είναι μερικοί που έρχονται ή πηγαίνανε και γράφανε «Νοσταλγώ να έρθω να δω τη μάνα μου». «Νοσταλγώ να έρθω να δω τους αδελφούς μου, το σπίτι μου». Εμείς νοσταλγούμε να πάμε να δούμε τον πατέρα μας, αδελφοί. Να δούμε τη γειτονιά μας, να ζήσουμε εκεί στον ουρανό, να φωνάζουμε «Αλληλούια». Είμαστε ξένοι και πάρικοι. Εκείνο όμως που πρέπει να προσέχουμε στην εδώ παρικία μας είναι τις σαρκικές επιθυμίες, το φρόνημα της σάρκας, το φρόνημα του κόσμου τούτου. Εμείς είμαστε ξένοι παρεπίδημοι και έχουμε και άλλο φρόνημα, τελείως άλλο φρόνημα. Και δεν αφήνουμε την καρδιά μας να δελεάζεται, γιατί ξέρετε, αν αδερφοί αγαπητοί, η καρδιά μας δελεαστεί από γήινα, από τα γήινα, θα χάνουμε την παρουσία του Θεού, τη χάρη του Χριστού, τη δύναμή μας. Μην αφήνεις την καρδιά σου να ερωτεύεται, δεν μιλάω σαρκικά ανθρώπινα, δηλαδή άλλους ανθρώπους, να ερωτεύεται και καταστάσεις και πράγματα. Πώς θα ήθελα να είχα ένα σπίτι στο βουνό εκείνο, το ωραίο, να έχει θέα και να βλέπει και από εκεί, μην το αφήνεις την καρδιά σου. Αρκείστε, λέει, στις τροφές και τα σκεπάσματα. Έχεις τροφές, έχεις σκεπάσματα, σε αυτά να αρκείσαι. Γιατί η καρδιά θέλει, το μάτι δεν χορταίνει. Θέλει. Και είναι κίνδυνος θάνατος αυτό. Εκπείρασα, το λέω. Μετά δεσμεύεται η καρδιά, εχμαλωτίζεται η καρδιά και άντε να την ελευθερώσεις. Αρχίζεις να προσεύχεσαι μετά για αυτό που θέλει η καρδιά σου. Και αντί να προσεύχεσαι για αυτό που θέλει ο Θεός, προσεύχεσαι για αυτά που θέλει η καρδιά σου. Να αφήσουμε ελεύθερη την καρδιά μας, αδερφοί. Τελείως ελεύθερη την καρδιά μας. Να δοξάζει και να θέλει μόνο τα ουράνια. Τα άνω φρονείτε. Ωραία δεν το λέει. Τα άνω ζητείτε, μην τα επί της γης. Μην εργάζεστε για την τροφή τη φθυρωμένη, αλλά για την τροφή τη μένουσα, η ζωή αιώνιων. Ωραία λόγια. Ωραία λόγια να πάρει το βλέμμα μας, την καρδιά μας, τη σκέψη μας ο Θεός από αυτή τη γη με την οποία είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι και να τη στρέψει στα ουράνια. Οι οποιασδήποτε άλλες σκέψεις φέρνουν επίθεση του εχθρού στην ψυχή μας και αρχίζουν και την αδυνατίζουν. Είναι σαν να είσαι σε πόλεμο κατάσταση. Ενώ ο Χριστός θέλει να σου δώσει τη δική του την ειρήνη, εσύ πας και μπαίνεις σε ένα πόλεμο που δεν είναι δικό σου. Μπαίνεις στον πόλεμο, θα πάνε να πολεμήσουν, μα δεν είναι δικό σου πόλεμος αυτός. Ας τους να πολεμάνε μεταξύ τους, εσύ είσαι από εδώ, δεν είσαι από αυτούς, είσαι από εκεί, από τους άλλους είσαι. Όμως, και εδώ τώρα έχει σημασία, ζούμε μέσα σε αυτό το σκήνομα που λέγεται σώμα και αυτό το σώμα βρίσκεται σε αυτή τη γη και θα συνεχίζει να βρίσκεται σε αυτή τη γη όσο καιρό επιτρέψει ο Θεός να ζούμε. Εδώ τώρα δεν θα έχουμε
Δεν θα ζούμε χωρίς οδηγίες, χωρίς συμβουλές, χωρίς προτροπές από το Θεό. Δηλαδή, ο Θεός θα μας δίνει τις κατάλληλες οδηγίες για να αποφεύγουμε τα λάθη, να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές, να αποφεύγουμε τις ατυχίες, σε εισαγωγικά γιατί δεν υπάρχουν ατυχίες, να αποφεύγουμε τις επιθέσεις του εχθρού και εν τέλει να αποφεύγουμε τις ήττες. Γι' αυτό να το προσέξουμε. Ο Θεός κάνει ημάς πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Πότε? Όταν μένουμε και περπατάμε στα ίχνη του Χριστού. Θέλεις να είσαι νικητής, θα είσαι. Ο Χριστός θα σε καταστήσει νικητή. Δεν θα σε αφήσει να χάνεις την ημέρα σου, να χάνεις τις μάχες. Γιατί κάθε μέρα έχουμε μάχες. Μάχες έχουμε κάθε μέρα. Και δυνατές και σκληρές. Αλλά υπάρχει τρόπος να είσαι έξω από τον πόλεμο αυτό. Υπάρχει τρόπος και να έρθει ο πόλεμος εναντίον σου να μην σε πιάνει. Αλλά και να έρθει ο εχθρός να επιτεθείς να θριαμβεύεις. Και όλα αυτά, αδερφοί αγαπητοί, δεν γίνονται με δυνάμεις, με σοφία μεγάλη, με μεγάλο αγιασμό, με πολλά, δεν γίνονται με αυτά τα πράγματα. Ο Θεός δεν θέλει από εμάς, αδερφοί αγαπητοί, μεγάλα και σπουδαία. Τα μεγάλα και τα σπουδαία τα κάνει Αυτός. Από εμάς θέλει με απλότητα να μένουμε στο Λόγο του Χριστού. Αυτή την απλότητα θέλει. Μη χάσετε την απλότητα και σας πλανήσει ο εχθρός. Και έρχεται τώρα και μας λέει ο Λόγος του Θεού. Απλά πράγματα. Ζεις μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Πρόσεξε. Μην είσαι επαναστάτης. Να υποτάσσεσαι εις πάσαν ανθρώπινη διάταξη, όχι για τους ανθρώπους, για τον Κύριο. Άκου τώρα. Δηλαδή να είσαι πάντοτε νομιμόφρον. Ο χριστιανός δεν είναι παλικαράς. Ο χριστιανός δεν είναι επαναστάτης, αν και είναι. Ο εχθρός του χριστιανού δεν είναι σάρκα και αίμα, άνθρωπος. Δεν παλεύει με ανθρώπους. Τους ανθρώπους τους αγαπάει. Για τους ανθρώπους προσεύχεται και τους εχθρούς του ακόμη. Τον άνθρωπο τον βλέπει και τον σπλαχνίζεται γνωρίζοντας ότι και γι' αυτόν σταυρώθηκε ο Χριστός. Ο πόλεμος ο δικός μας δεν είναι αντίον σάρκας και αίματος, αλλά αντίον των πνευμάτων της πονηρίας, του κοσμοκράτορα, του σκότους. Δεν έχουμε τίποτα με κανέναν άνθρωπο. Και πρέπει να ζούμε υποτασσόμενοι πάντοτε εις πάσαν αρχήν και εις πάσαν εξουσίαν. Ποταγή. Νόμος. Νόμιμος ο χριστιανός. Στον βασιλέα ως υπερέχοντα. Ποιος βάζει την αρχή και την εξουσία? Ο Θεός τη βάζει. Πάσα αρχή και εξουσία παρακυρίου είναι. Μα δεν είναι καλός αυτός ο Κύριος, τον έβαλε. Αυτόν χρειαζόμαστε. Ο Θεός βάζει αρχές και εξουσίες αυτούς που χρειάζεται. Και ο λαός το λέει. Κατά το λαό και ο άρχοντας. Έτσι λένε οι άνθρωποι. Αλλά ο λόγος του Θεού το λέει πιο καθαρά. Όποιον χρειάζεσαι, αυτόν σου βάζει ο Θεός. Και να ξέρετε κάτι, αδερφοί. Ο άνθρωπος λέει ψηφίζει, αλλά το αποτέλεσμα το βγάζει ο Κύριος. Ο άνθρωπος ρίπτει την κάλπη, αλλά το αποτέλεσμα είναι παρακυρίο. Έπειτα δεν προσωποληπτούμε εμείς. Δεν λατρεύουμε ένα κόμμα, έναν ηγέτη. Όπου εγώ είμαι με αυτόν, δόξα. Πάμε με κανέναν να πούμε δόξα. Μόνο στον Χριστό δίνουμε δόξα. Εγώ θα πάω με αυτόν γιατί έχω ένα φίλο, ένα κουμπάρο κλπ. Που είναι και θα με βοηθήσει. Δεν θα σε βοηθήσει, αδερφέ. Κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει αν δεν σε βοηθήσει ο Χριστός. Πίδα μας είναι στο Χριστό. Ούτε σε ανθρώπους ελπίζουμε, ούτε ανθρώπους θαυμάζουμε, ούτε ανθρώπους προσκυνάμε, ούτε ανθρώπους λατρεύουμε, ούτε ανθρώπους δοξάζουμε. Τον Χριστό δοξάζουμε, στον Χριστό υποτασσόμεθα, τον Χριστό υπακούμε και σε αυτόν ελπίζουμε. Μα δεν θα μας βοηθήσουν άνθρωποι? Μπορεί. Και λέει η Γραφή, μεταξύ των βοηθούντων με είναι ο Κύριος. Αν βλέπεις κάποιους ανθρώπους ότι έχουν πρόθεση, όχι γιατί τους είσαι ανθραπάρεσκος και τους δουλεύεις με οφθαλμοδουλεία και τους κάνεις τα χατήρια, τους καλοπιάνεις, τους λες καλά λόγια για να τους κολακεύσεις. Όχι έτσι, με έτσι δεν γίνεται. Δεν γίνεται τίποτα έτσι. Έτσι χειρότερα θα είναι τα πράγματα. Εάν όμως δεις ότι κάποιος άνθρωπος σε συμπαθεί, σε εκτιμάει και θέλει να σε βοηθήσει, να ξέρεις ότι πίσω από αυτό είναι ο Χριστός. Και να δώσει δόξα στον Χριστό. Τον βασιλέα
να πάντοτε να υποτάσσεστε σαν υπερέχοντα. Στους δούλους του βασιλέα, και τώρα βέβαια δεν έχουμε βασιλέα εμείς, αλλά έχουμε άρχοντες, έχουμε πρωθυπουργό, έχουμε υπουργούς, έχουμε εξουσίες. Σε αυτούς πάντοτε θα τους υπακούτε. Και μάλιστα τους ηγεμόνες, σαν να τους στέλνει αυτός, δηλαδή έχουμε αστυνομία, έχουμε λιμενικό, έχουμε στρατό, έχουμε ανθρώπους σε εξουσία. Αυτούς λέει θα τους δέχεστε σαν να τους έστειλε ο άρχοντας. Εις εκδίκηση μεν των κακοποιών, έπαινο δε των αγαθοποιών. Και είναι αλήθεια αυτό. Θα μου πεις, δεν έχουν διαφθαρεί. Οι εξουσίες, οι αστυνομίες, όλα αδερφοί, αυτός είναι ο κόσμος. Αλλά εμείς δεν θα πηγαίνουμε με τη λογική του κόσμου. Εμείς θα περπατάμε με το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που θα μας ευλογήσει. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που θα μας ευωδώνει. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που θα μας οικοδομεί. Έτσι είναι το θέλημα του Θεού, διότι ούτω είναι το θέλημα του Θεού. Αγαθοποιούντες να αποστομώνετε τους ανθρώπους και μάλιστα την αγνωσία των ανθρώπων. Ένας άνθρωπος ο οποίος σε μάχεται. Μην μάχεσαι κι εσύ, δούλος του Θεού δεν μάχεται. Και αν θυμόμαστε πάντοτε, αδερφοί αγαπητοί, ο χριστιανός είναι πρόβατο. Πρόβατο. Δεν είναι γουρούνι να τρώει ό,τι βρίσκει. Δεν είναι σκύλος να γαυγίζει. Καλά, και αυτός είναι σκύλος και σε γαυγίζει, να το γαυγίσεις κι εσύ. Είσαι πρόβατο, δεν γαυγίζεις εσύ. Άστονε. Στον πονηρό μην αντιστέκεσαι να φεύγεις. Στον διάβολο να αντιστέκεσαι για να φύγει. Στον πονηρό άνθρωπο μην αντιστέκεσαι. Το βλέπεις ότι είναι πονηρός, κακός, φύγει, ας τον άνθρωπο ήσυχο. Πήγαινε στη δουλειά σου, μα με έβρισε. Και τι έπαθες. Όποιος δεν έχει ακολουθήσει το Λόγο του Θεού έχει μπλέξει. Έχει μπλέξει άσχημα. Πολύ άσχημα, αδερφοί. Και μετά δεν ξεμπλέκει εύκολα. Δεν μπορείς να ξεμπλέξεις. Αν σε δέσει η αμαρτία έχει δύναμη. Ο εχθρός έχει δύναμη. Δεν ελευθερώνεσαι. Και συνεχίζει ο Λόγος του Θεού. Ως ελεύθεροι και μη ως έχοντες την ελευθερία επικάλυμα της κακίας, αλλά ως δούλοι Θεού. Ένα πράγμα το οποίο πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ο χριστιανός είναι ελεύθερος. Μόνο ο χριστιανός είναι ελεύθερος. Όντι να ο Υιός ελευθερώσει, αυτός το όντι είναι ελεύθερος. Ξέρετε, όσοι φεύγουν από την εκκλησία και αποστατούν, λένε ελευθερώθηκα. Τι λένε. Γιατί καπνίζω ελεύθερα. Και αυτό είναι ελευθερία, κόφτω αν μπορείς. Γιατί πηγαίνω στην αμαρτία. Γιατί, και τι θα κάνεις στην αμαρτία. Ο ελεύθερος είναι ο χριστιανός. Και ξέρετε ποιος είναι ελεύθερος. Αυτός που δεν έχει, δεν δουλώνεται από κανέναν. Δεν έχει αφεντικό. Δεν έχει κάποιον με μαστίγιο να του ρίχνει στην πλάτη. Το θυμάμαι και το θυμάστε κι εσείς. Όταν κάπνιζα δεν ήμουν ελεύθερος. Έλεγα θα το κόψω. Μία μέρα, δύο μέρες έσκαγα. Την τρίτη μέρα ξανακάπνιζα. Δεν μπορώ να πω είμαι ελεύθερος γιατί μπορώ. Τώρα είμαι ελεύθερος. Αν θέλω μπορώ να καπνίσω. Αλλά άμα θέλω δεν καπνίσω. Δεν είναι ότι δεν μπορώ να καπνίσω. Μπορώ να καπνίσω. Αλλά δεν θέλω. Και κάνω αυτό που θέλω. Αυτός είναι ο ελεύθερος. Που πραγματικά κάνει αυτό που θέλει. Ο τέλειος ελεύθερος. Ο κόσμος έξω είναι δούλος. Δούλος της αμαρτίας. Δεν μπορεί να ελευθερωθεί από την αμαρτία. Δεν μπορεί να ελευθερωθεί από την αμαρτία. Είναι μια κοπέλα στη δουλειά που έρχεται βαμμένη. Μου λέει εσείς δεν βαφόσαστε. Λέω καλά εγώ έτσι κι αλλιώς δεν βαφόμουν ποτέ. αλλά προφανώς εννοείς, λέω για τη γυναίκα μου. Ναι μου λέει για τη γυναίκα σου δεν βάφεται. Λέω δεν βάφεται. Μου λέει τα μαλλιά της τα βάφει. Λέω ούτε τα μαλλιά της τα βάφει. Καλά και πώς είναι. Κούκλα της λέω. Κούκλα. Κούκλα είναι. Μου λέει καλά λίγο εδώ δεν βάζει, λίγο από εκεί, λίγο από εδώ. Έτσι λέω ούτε από εδώ βάζει, ούτε από εκεί βάζει. Και μου λέει πώς είναι. Λέω, πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Μπορείς να φανταστείς και να σου πω και κάτι της λέω. Δεν θα γεράσει η γυναίκα μου. Γιατί όποια βάφεται γερνάει. Ρητίδες, άντε μετά να τα καλύψεις. Λέω έχεις δει χριστιανοί 50 χρονών. Και κοσμική από τον κόσμο 50 χρονών. Μια είναι γριά, η άλλη είναι κοπέλα. Γιατί είναι ελεύθερη, δεν είναι φρέσκια, φρέσκια είναι.
Όπως είμαι εγώ, βλέπεις, λέω, όπως είμαι εγώ, που δεν επάγομαι καθόλου. Ξέρετε, αδερφοί, τι ωραία που περνάω που τους διασκεδάζω. Πολύ ωραία περνάω, τους διασκεδάζω. Βέβαια, και αυτοί, ας πούμε, με έχουν μάθει τώρα. Και έτσι τα πάμε πολύ ωραία. Πολύ ωραία τα, πολύ ωραία τα πάμε. Γιατί στην αρχή τρεπόμουν. Αλλά αυτή η κατσίλα, δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εσύ μπορείς να μην βαφτείς. Όχι, μου λέει. Λέω, μπορείς να έρθεις στη δουλειά αύριο χωρίς να έχεις βαφτεί. Το σκέφτεται λίγο. Μου λέει, όχι. Λέω, μία μέρα. Μία μέρα να έρθεις, βάζει πολύ make-up αυτή. Έτσι κάνεις και βγάζει. Τέλος πάντων. Έτσι λέω, μία μέρα. Μπορείς να έρθεις χωρίς make-up. Μου λέει, όχι. Της λέω, να σε ρωτήσω κάτι. Μου λέει, ναι. Γιατί. Δύσκολη ερώτηση. Γιατί. Μου φαίνεται, έτσι λέω, αν έρθεις μια μέρα χωρίς make-up δεν θα σε γνωρίσω. Θα πεις μέσα και θα λέω, μα πού την έχω ξαναδεί. Κάτι μου θυμίζει, κάτι μου θυμίζει. Ρε παιδάκι μου, της λέω, να σου πω ένα ωραίο φάρμακο. Πήγαινε πλύσου με σαπούνι καλό και πράσινο να είναι. Πλύσου, σαπουνίσου, ας το προσωπάκι σου να πάρει λίγο αέρα και να δεις σε μια εβδομάδα τι ωραία που θα είσαι. Μου λέει, άσε, άσε με και έφυγε. Εντάξει, εγώ στο είπα πάντως το μυστικό. Εγώ τους το είπα. Αδελφοί αγαπητοί, ο χριστιανός είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος. Η γυναίκα μου μπορεί και να βαφτεί, μπορεί και να μην βαφτεί. Αν της πω μία μέρα έλα βαμμένη, μπορεί να έρθει. Δεν θέλει όμως να έρθει. Η άλλη όμως θέλει να έρθει, μία μέρα βαφτεί, αλλά δεν μπορεί. Αυτή είναι. Έπειτα να σας πω κάτι άλλο, η αμαρτία. Σαρκολατρία. Έρχονται ξενυχτισμένοι, κουρασμένοι. Πού ήσουν, τηλεόραση λέει έβλεπα. Τι έβλεπες ρε παιδί μου, μου λέει ένα έργο. Τι ώρα, τρεις. Ωραίο έργο έβλεπες, τη λέω. Μπράβο, πολύ ωραίο έργο. Δεν μιλάει, ντρέπεται. Ντρέπεται. Και του λέω, έβλεπες τρεις η ώρα έργο και ήρθες τώρα. Είναι δεμένοι οι άνθρωποι. Δούλοι. Δεν μπορούν να ελευθερωθούν. Δεν μπορούν να βρούνε έπειτα. Ξέρετε κάτι άλλο, αδερφοί αγαπητοί. Έχουνε ταραχή. Καρδιά τους είναι όλο ταραχή. Όλο φόβο. Το καινούριος φόβος τώρα που διαπίστωσα είναι αν θα τους αφήσουν ή δεν θα τους αφήσουν. Παντρεμένοι, χωρισμένοι, ζευγάρια, ξεζευγάρια. Άραγε, αύριο θα είμαστε μαζί. Φοβερό αυτό, αδερφοί. Εγώ μια μέρα δεν θα μπορούσα να ζήσω έτσι. Αύριο θα είναι η Άννα μαζί μου. Ναι, θα αύριο θα είναι. Είναι αδερφή κόλαση. Κόλαση είναι. Αγωνιούνε αν ο άντρας της αύριο, αγωνιούνε. Αν ο άντρας της αύριο θα είναι εδώ. Αν η γυναίκα το αύριο θα είναι εδώ. Θα πάω σπίτι, θα τη βρω. Παιδάκι μου λέω. Καλά, πού θα πάει. Δεν μιλάει. Ντρέπεται. Με μία κουβέντα. Είναι στην κόλαση. Στην κόλαση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εμείς είμαστε στον παράδεισο, αδερφοί. Στον παράδεισο είμαστε. Η χαρά που έχουμε, η ευλογία που έχουμε. Πηγαίνω σπίτι μου, κοιμάμαι ήσυχος, ξυπνάω. Τι να σας πω, όλοι μας έτσι είμαστε. Δόξα στον Θεό. Είμαστε ελεύθεροι γιατί ο Χριστός μας ελευθέρωσε. Τι να φοβηθώ τώρα. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Μα όλα καλά σου πάνε. Αδερφοί, δεν μου πάνε όλα καλά. Και υπάρχουν μέρες όπως αυτή η περίοδος που μου πάνε άσχημα. Αλλά όμως έχω μια ελπίδα. Βεβαία και ασφαλή. Ξέρω ότι εάν αγαπάω τον Χριστό, δηλαδή εκείνος είναι ο αγαπών με, αυτός που έχει τις εντολές μου και τις φυλάει. Αν αγαπάω τον Χριστό, ο Θεός θα τα βγάλει όλα για το καλό μου. Και μια φορά είχα πάλι ένα πρόβλημα και είχα πάει στα παιδιά και λέω προσευχηθείτε και μου λέει στέις κάτι που μου είχε μείνει ακόμη. Αδερφέ, μη στενοχωριέστε και αυτό το κακό που θα γίνει τώρα, ο Θεός θα το βγάλει ευλογία και εμπειρία για να έχετε να λέτε για την δόξα του Θεού. Και έτσι έκανε. Και έτσι κάνει ο Θεός.
Και έτσι θα συνεχίζει να κάνει ο Θεός. Ακόμη το θυμάμαι αυτό. Θεός το είχε βάλει το στόμα. Στο στόμα. Λέω, κάθε τι που συμβαίνει και δεν είναι καλό, να λες, να λέω, να λες ότι αυτό να δεις πώς θα το κάνει ο Χριστός, ώστε μετά να λέω, ξέρετε τι έκανε ο Χριστός. Πάλι δοξάστηκε στη ζωή μας. Και όλο θα δοξάζεται στη ζωή μας ο Χριστός. Μόνο μη χάσουμε την ελευθερία μας, αδελφοί. Μη χάσουμε την ελευθερία μας. Όπως το λέει, ακούστε πώς το λέει, ως ελεύθεροι και μη ως έχοντες την ελευθερία επικάλυμα της κακίας, αλλά ως δούλοι Θεού. Ποιος είναι αυτός που δεν χάνει την ελευθερία του? Όχι αυτός που λέει ότι είμαι ελεύθερος, αλλά αυτός που λέει ότι ο Χριστός με ελευθέρωσε και τώρα είμαι δούλος του Θεού. Αυτός είναι ο ελεύθερος. Αυτός που δουλώνει τον εαυτό του συνειδητά στο θέλημα του Θεού. Αυτόν ο Θεός θα τον ευλογεί, αυτόν ο Θεός θα τον οδηγεί και αυτόν ο Θεός θα τον πηγαίνει από ελευθερία σε ελευθερία. Γιατί λέει η Γραφή, όπου είναι το Πνεύμα το Άγιο, εκεί είναι η ελευθερία. Και το Πνεύμα είναι ο Κύριος. Αυτός που κυριαρχεί στη ζωή μας, στην ελευθερία μας, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Και είμαστε αληθινά ελεύθεροι. Όμως, μέσα σε αυτή την ελευθερία μας δίνει τρεις ιδιαίτερες συμβουλές, κατευθύνσεις. Εγώ θέλω για τον εαυτό μου το Ευαγγέλιο του Χριστού, Ιησού Χριστού να είναι ο νόμος μου και η εντολή μου. Και μου το δίνει το δικαίωμα ο Θεός. Θέλεις το Ευαγγέλιο να το θεωρείς εντολή? Θέλω να το θεωρείς. Αλλά βοήθαμε να το εκτελώ. Γιατί το Ευαγγέλιο είναι χάρις. Κατά χάριν τα κάνουμε και το θέλω και αυτό. Αλλά θέλω κατά χάριν να υποτάσσουμε κατά πάντα. Τι λέει λοιπόν? Πάντας τιμήσατε. Ακούστε τώρα μια φοβερή λέξη. Θέλω να την αντιπαραβάλω με την τελευταία. Τον βασιλέα τιμάτε. Τον βασιλέα τιμάτε, πάντας τιμήσατε. Δύο διαφορετικές εκφράσεις. Το πρώτο είναι πάντες τιμήσατε, δηλαδή η πρόθεσή σας είναι όλους να τους τιμάτε. Όλους. Η πρόθεσή σας είναι, δεν μπορείτε όλους να τους τιμάτε. Δεν είναι όλοι άξιοι τιμής. Δεν είναι όλοι άξιοι τιμής. Είναι μερικοί που είναι, δεν μπορείς να τον τιμήσεις. Τι να τιμήσεις τώρα, τον ασεβή? Του μιλάς για τον Χριστό και βλαστημάει. Δεν μπορείς να τον τιμήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Τον αμαρτωλό. Του μιλάς για την οικογενειακή ζωή και αυτός λέει τα δικά του. Δεν μπορείς να τον τιμήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Μπορώ τώρα έναν άνθρωπο πόρνο, μιχό, να τον φέρω στο σπίτι μου για να τον τιμήσω? Δεν μπορώ. Δεν γίνεται. Πώς να το κάνω αυτό? Αφού αυτός είναι μέσα στην εκχύληση της αμαρτίας, είναι γουρουνάκι. Τι δουλειά έχει το γουρουνάκι στο λιβάδι με τα πρόβατα? Δεν έχει, δεν μπορείς να τον τιμήσεις αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά εκείνο που μας λέει ο Λόγος του Θεού είναι η πρόθεσή σας να είναι όλους να τους τιμάτε. Όταν βλέπεις κάποιον δεν θα λες αυτόν, ναι. Όχι, θα λες θα τον τιμήσω. Μέχρι να φανερωθεί το ποιόν του. Και εκεί τότε λέει η Γραφή, μην ομοζυγείτε με τους απίστους. Τι σχέση έχει ο διάβολος με το Χριστό? Τι σχέση έχει το φως με το σκοτάδι? Τι σχέση έχει η ειρήνη με τον πόλεμο? Θα έλεγα εγώ, τελείως διαφορετικά πράγματα. Πάμε στο, έχουμε μια συγκέντρωση οι συνάδελφοι. Λέω, πού? Μου λέει, σε εκείνο τον μπαράκι. Δεν μπορώ να σε τιμήσω. Με προσκαλείς. Δεν μπορώ να σε τιμήσω. Τα έχουμε και διάφορα κλαπατζίμπανα. Δεν μπορώ να σε τιμήσω. Θέλω να σε τιμήσω. Αλλά δεν μπορώ. Μα θα είναι οικογενειακή και φιλική συγκέντρωση. Αυτό συμβαίνει. Θα έχουμε δεξίωση. Θα έρθεις? Πού? Εκεί. Δεν μπορώ να έρθω. Θέλω να σε τιμήσω, αλλά δεν μπορώ. Πάντας όμως πρέπει να έχουμε την πρόθεση να τους τιμήσουμε. Γιατί ο χριστιανός δεν είναι προσωπολήπτης. Δεν λέει, αυτός είναι φτωχός. Δεν μπορώ να τον τιμήσω αυτόν. Ναι. Αυτόν θα τιμάς πιο πολύ, φουκαρά μου. Το φτωχό, γιατί αυτός είναι ο Χριστός. Αυτός είναι πλούσιος, αυτόν θα τιμάω. Όχι, και αυτόν θα τον τιμάς, αλλά όχι επειδή είναι πλούσιος, αλλά για τον Κύριο. Όλους λοιπόν, τι εννοεί με αυτό ο Λόγος του Θεού? Ο χριστιανός δεν κάνει διακρίσεις. Γιατί αλλιώς κρίνει. Και λέει η Γραφή, μην κρίνετε γιατί θα κριθείτε.
Δεν μπορώ να πω στο σπίτι μου, θα φωνάζω μόνο τον αδελφό εκείνον, ο οποίος, με τον οποίο είμαι πολύ φίλος. Μπα, και με τον άλλον δεν είσαι φίλος. Εντάξει είμαι, τι θα πει είσαι, όλους θα τους φωνάζεις. Όλους. Καμία διάκριση. Και μάλιστα, αν θέλεις να είσαι και σύμφωνα απόλυτα με το θέλημα του Θεού, να φωνάζεις αυτούς που δεν μπορούν να σου ανταποδώσουν την πρόσκληση. Για να πάρεις το μισθό σου από τον ουρανό. Άρα, ο χριστιανός έχει την πρόθεση από το Θεό να μην κάνει διάκριση στο να τιμάει τους ανθρώπους. Δεν κάνεις καμία διάκριση. Η μόνη διάκριση που γίνεται είναι όταν δεν τους αξίζει τιμή. Σε αυτούς, λέει, που αξίζει τιμή, να τους τιμάτε. Σε αυτούς να αξίζει. Και όχι με ανθρώπινα και γήινα κριτήρια, αλλά με το Λόγο του Θεού. Την αδελφότητα αγαπάτε. Πάντες θα έχεις πρόθεση να τιμάς. Τώρα στην αδελφότητα δεν υπάρχει μήπως και, δεν είναι θέμα πρόθεσης. Είναι ναι και αμήν. Την αδελφότητα την αγαπάς. Γιατί είναι εντολή Χριστού. Αγαπάτε αλλήλους καθώς εγώ σας αγάπησα. Θα σ' αγαπάω μόνο αν είσαι καλός αδελφός. Αυτό απαγορεύεται. Σ' αγαπάω επειδή είσαι αδελφός. Να είσαι ατάκτος περιπατών. Εγώ θα σ' αγαπάω. Θα σ' αγαπάω. Μπορεί να σε ελέγχω, μπορεί να σε μαλώνω, μπορεί να σε συμβουλεύω, μπορεί να σου... Αλλά θα σ' αγαπάω. Που είσαι ένα γεννημένο παιδί του Θεού, να σας πω και κάτι άλλο. Και τους αποστατημένους σ' αγαπάμε. Πιο πολύ. Γιατί ο Χριστός ήρθε για τους αμαρτωλούς, δεν ήρθε για τους δικαίους. Πιο πολύ τους αποστάτες. Πιο πολύ θα προσευχόμαστε. Πιο πολύ ανάγκη έχουνε. Γιατί θα τους φέρει ο Θεός σε κατάσταση να έρθουν στον εαυτό τους και να επιστρέψουν, αν προλάβουν. Αν προλάβουν και έρθουν εις εαυτόν για να πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εμείς λοιπόν έχουμε αγώνα. Εμείς έχουμε αγωνία. Εμείς έχουμε προσευχή. Κύριε, ελευθέρωσε, σώσε τον αδερφό μου που έχω να τον δω τόσο καιρό. Πού να είναι τώρα. Βοήθησε τον, σε παρακαλώ. Και τον αγαπάω. Την αδελφότητα αγαπάτε χωρίς διάκριση πάλι. Καμία διάκριση. Μα είναι καλός αδελφός, αλλά είναι λίγο προβληματικός αδελφός. Πιο πολύ να τον αγαπάς. Αυτόν που κρίνεις εσύ ότι είναι προβληματικός. Μα είναι και φτωχός αδελφός. Πιο πολύ να τον αγαπάς. Μα είναι και άρρωστος αδελφός. Πιο πολύ να τον αγαπάς. Μα είναι και στη φυλακή ο αδελφός. Πιο πολύ να τον αγαπάς. Την αδελφότητα αγαπάτε. Χωρίς καμία διάκριση. Με απόλυτη αγάπη, όπως ο Χριστός αγαπάει εμάς. Και το τρίτον, το Θεό φοβήστε. Δεν φοβάται ο χριστιανός κανέναν άνθρωπο. Κανέναν δεν φοβάται. Όλους έχει πρόθεση να τους τιμήσει. Κανέναν δεν φοβάται. Μόνο το Θεό φοβάται. Και ξέρετε, όποιος φοβάται το Θεό δεν φοβάται κανέναν άλλον. Όποιος όμως δεν φοβάται το Θεό, όλους τους άλλους τους φοβάται. Τρέμει. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Μπα, δεν υπάρχει Θεός. Και φοβάται εκεί που δεν υπάρχει φόβος. Γιατί όταν δεν έχεις το Θεό να τον επικαλείσαι, όταν ο Θεός δεν είναι κοντά σου, γιατί δεν είναι η ιδέα μας. Λέει, είναι η ιδέα σας. Μα ποια ιδέα μου, παιδί μου. Εδώ πέρα προσεύχομαι και μου απαντάει ο Θεός. Μα η ιδέα σου είναι. Είναι πως το λένε, έχουν μια έκφραση, είναι... Δηλαδή, πείθω τον εαυτό μου. Αυθυποβολή είναι. Τι αυθυποβολή, ρε παιδί μου. Με αυθυποβολή μπορεί να σε θεραπεύσει κανένας. Ο Χριστός με θεράπευσε. Ο Χριστός με ευλόγησε. Ο Χριστός μου μιλά. Τι αυθυποβολή. Αυθυποβολή. Δεν το έχεις καταλάβει, θα το καταλάβεις. Εντάξει, όταν θα πάμε στον ουρανό και θα είμαι εγώ εκεί πάνω, τότε θα καταλάβεις ότι με την αυθυποβολή βρέθηκα στον ουρανό εγώ. Εσύ χωρίς την αυθυποβολή έμεινες κάτω. Και τότε να δούμε τι γίνεται. Μια αυθυποβολή. Η αλήθεια όμως είναι, αδελφοί αγαπητοί, ότι ο χριστιανός ζει με το φόβο του Θεού. Και ο φόβος του Θεού τι είναι? Δεν είναι τρόμος. Μην μου ρίξει κανένα κεραυνό, μην κάνει κρίση και με θανατώσει. Ούτε κεραυνό θα σου ρίξει, ούτε κρίση θα κάνει. Είναι αγαθός ο Θεός. Φόβος του Θεού είναι ωραίος φόβος, αδελφοί. Φοβόμαστε μην τον λυπήσουμε. Φοβόμαστε μην τον στενοχωρήσουμε. Φοβόμαστε μην αμαρτήσουμε. Φοβόμαστε μην... Βέβαια, φοβόμαστε και ξέρουμε ότι είναι φοβερό να πέσει ο άνθρωπος ισχύρας Θεού ζώντος. Φοβόμαστε μην πάμε και εκεί κάτω και χάσουμε και τα αυγά και τα πασχάλια.
Φοβόμαστε, όλα τα φοβόμαστε, αλλά το Θεό φοβόμαστε στην πραγματικότητα. Και μένουμε στο θέλημά Του. Θέλουμε, τον αγαπάμε. Αγαπάς τον Χριστό, αδερφέ. Τον αγαπάς τον Χριστό. Κύριε μου. Και η αγάπη μας δεν είναι συναισθηματική. Είναι και συναισθηματική. Αλλά είναι αληθινή. Μέσα από την ψυχή μας, μέσα από τη λογική μας, μέσα από τη διάνοιά μας, μέσα από την καρδιά μας, μέσα από όλα είναι η αγάπη. Πλήρης είναι. Θέλω κάθε φορά και το λέω, λέω Χριστέ μου, σ' αγαπάω. Και καμιά φορά ξεχνιέμαι και το φωνάζω δυνατά και στη δουλειά. Αλήθεια, είναι ανοιχτό, κλείνω την πόρτα, δεν αφήνω κανένα και μόλις μπαίνω μέσα κάθομαι και λέω Ιησούς αγαπάω και συνεχίζω να δουλεύω. Καμιά φορά όμως ανοιχτή η πόρτα και ακούγεται από μέσα Ιησούς αγαπάω. Σου λέει αυτός τρελάθηκε τελείως, είναι έκανε λαχείο. Αλλά δεν μου λένε τίποτα, τίποτα, με μάθανε. Θυμάμαι όταν ήμουν καινούριος ακόμη και είχα έρθει στο γραφείο, είχα φαυτιστεί με πνεύμα Άγιο, είχα χαρά τις γλώσσες. Λοιπόν, μπήκα στο γραφείο μου, νόμιζα δεν με ακούγανε απ' έξω, επειδή πληρώνω με πνεύμα Άγιο μες στο γραφείο, μιλάω γλώσσες, τρίνει το κουδούνι. Ήταν η γραμματεύση, μου λέει, κύριε Κοροβέση, πιο σιγά σας ακούνε. Δράπηκα εκείνη, τώρα δεν τρέπομαι. Τώρα λέω τι να κάνουμε. Καλό τους κάνει να μ' ακούνε, να δοξάζω τον. Βέβαια, να μην σκανδαλίσουμε κανέναν, ο Θεός να μας δίνει καλή μαρτυρία. Καλή μαρτυρία και ευλογία. Δηλαδή δεν είναι καλό. Είχα πάει σε ένα δικαστήριο, πήγε να αναβληθεί το δικαστήριο, λέω στον δικηγόρο. Του λέω προσευχήθηκα σήμερα το πρωί να αναβληθεί το δικαστήριο. Με κοίταγε καλά. Ευχαριστούμε όμως τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί η ζωή μας είναι μέσα στο φόβο του Θεού. Μέσα στο φόβο του Θεού. Θα μου πεις εξυπνάδες κάνεις. Δεν κάνω εξυπνάδες γιατί δεν το κάνω επίτηδες. Αλλά όταν γίνει, έγινε. Τι θα κάνω, στον χωριθώ. Συμφωνείτε, αμήν τους λέω. Το είπα. Προσέχω να μην το ξαναπώ την άλλη φορά. Να πω ναι. Αλλά το είπα τώρα, τι να κάνω. Δεν το κάνω επίτηδες. Δεν κάνω τον έξυπνο. Αλλά βγαίνει από μόνο του. Είπαμε, είμαστε ξένοι και παρεπίδημοι. Δεν είναι καλό να κάνουμε και τον έξυπνο. Δεν το θέλει ο Θεός να σκανδαλίζουμε τους άλλους. Δηλαδή και εγώ ζητάω από το Θεό χάρη να μην κάνω πράγματα που ενοχλούνται. Αν γίνει καμιά φορά όμως, έγινε. Θα κάνουμε. Καλό είναι να μην γίνεται όμως. Καλό είναι να μην γίνεται. Τέλος, μια άλλη εντολή συγκεκριμένη, το βασιλέα πάντοτε να το τιμάτε. Είναι αυτό που είπαμε. Τώρα μπορεί να μην είναι καλός άρχοντας. Εγώ είμαι με το Πασόκ, βγήκε η Νέα Δημοκρατία, δεν τους χωνεύω και αρχίζω και τους βρίζω. Δεν το θέλει ο Θεός αυτό. Δεν θέλει ο Θεός αυτό. Δεν έχουμε ούτε υπέρ ούτε κατά της κυβέρνησης αντιπολίτευσης, της πρώτης, της δεύτερης, της τρίτης. Όλους τους σεβόμεθα και όλους τους θυμάμαι. Τους θυμάμαι. Λόγω του ότι ο Θεός τους έχει βάλει εκεί. Όταν ήταν ο προηγούμενος ο Σημίτης, μίλαγα πολύ καλά για τον Σημίτη. Τώρα που βγήκε ο Καραμαλής, μιλάω καλά για τον Καραμαλή. Καλά μου λέει, με όποιον είσαι. Λέω εγώ είμαι με όποιον βγαίνει. Μου λέει πώς, με όποιον βγαίνει, με αυτόν είμαι. Με κοιτάγανε καλά. Αλλά δεν ζητάω χάρη από κανέναν, μόνο από τον Χριστό. Δεν ζητάω, προσεύχομαι για αυτούς. Λέει να προσεύχεστε για τις αρχές, για τις εξουσίες, να τους δίνει σοφία ο Θεός, να τους δίνει σύνεση ο Θεός, να κυβερνάνε καλά. Θέλουμε να έχουμε καλούς κυβερνήτες. Τον Σημίτη ο Θεός τον είχε βγάλει. Το ξέρουμε. Θα μου πεις πού το ξέρεις. Ο Θεός βγάζει τους κυβερνήτες. Τον Καραμαλή ο Θεός τον έχει βγάλει. Τότε προσευχόμουν για τον Σημίτη, τώρα προσεύχομαι για τον Καραμαλή. Τι λέω, ευλόγησε τον Κύριε, δώσ' του σοφία, να τα πάει καλά στη διακυβέρνηση με τους έξω, με τους μέσα, για να ζούμε με ησυχία, με ειρήνη, μέσα στην ευλογία του Θεού. Γιατί αν κάνει αυτός αχλαμάρες θα έχουμε πόλεμο. Εγώ προσεύχομαι να μην κάνεις αχλαμάρες. Αν κάνεις αχλαμάρες θα έχουμε οικονομική κρίση. Δεν πρέπει να προσεύχομαστε να του δίνει σοφία για να περνάμε καλά. Δύον ησύχιον και ατάραχον. Αυτό μας λέει ο Θεός, να προσευχόσαστε λέει. Και να τον τιμάτε. Μπορώ εγώ να βγαίνω και να μουτζώνω τον Πρωθυπουργό. Να από εκεί που είσαι. Πρέπει σιγά λέω, είναι καλός άνθρωπος. Πρέπει να προσεύχεσαι γι' αυτόν. Είναι αλήθεια όμως αδελφοί. Πρέπει να προσευχόμαστε. Τι να κάνουμε. Μην ξεχνάμε, ξένοι και παρεπίδημοι είμαστε. Για λίγο είναι κυβερνήτης αυτός.
Αλλά το σημαντικότερο από όλα, τελειώνοντας αδερφοί, είναι μην ελπίζουμε ποτέ σε ανθρώπους. Μην ελπίζεις ποτέ. Βγήκε το κόμμα σου. Χειρότερος θα είναι. Βγήκε το κόμμα του, χειρότερος θα είναι. Μην περιμένεις από ανθρώπους καλό. Μην περιμένεις από τον κόσμο. Άνθρωπος του κόσμου είναι. Θα βοηθήσει την Εκκλησία μας. Δεν θα τη βοηθήσει. Θα έρθει η άλλη κυβέρνηση και δεν θα τη βοηθήσει. Κανείς δεν θα βοηθήσει την Εκκλησία μας. Μόνο ο Χριστός μας βοηθάει μας. Εμείς δεν έχουμε αδερφοί αγαπητοί, είμαστε ανάδελφοι. Δεν έχουμε ανθρώπους που να μας φροντίζουν. Εμείς έχουμε όμως τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο. Δεν τους βλέπουμε, αλλά όμως όταν ενεργούν, θαυμάζουμε για τις ενεργίες τους. Αδερφέ μου, αδερφή μου, σήμερα να φύγουμε με αυτή την ελπίδα. Ελπίζω μόνο στο Χριστό. Αμήν, αδερφοί. Ας είναι καλά οι άνθρωποι όπου και να είναι. Ας τους ευλογήσει ο Θεός πάρα πολύ. Τους δώσει σοφία ο Θεός πάρα πολύ. Να πάνε όλα καλά στη ζωή τους. Αλλά εγώ ελπίζω μόνο στον Ιησού Χριστό. Μόνο ο Χριστός θα είναι ο βοηθός μου. Μόνο ο Χριστός θα είναι ο Κυριός μου. Μόνο από Αυτόν περιμένω. Και εάν ελπίζω σε Αυτόν, τότε θα είμαι έτσι κι αλλιώς μέσα στους ευλογημένους. Γιατί είναι γραμμένο, ευλογημένος ο άνθρωπος που ελπίζει σε Κύριο. Αυτός είναι ο ευλογημένος άνθρωπος. Και θα είναι σαν το δέντρο το πεφτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, που θα έρχεται το καύμα και δεν θα το παίρνει χαμπάρι. Δεν το καταλαβαίνει. Θα έρχεται η παγωνιά, δεν θα το καταλαβαίνει. Θα βγάζει φύλλα, θα μεγαλώνει, θα αυξάνει, θα κάνει καρπό και όλο θα ευωδώνεται. Και ό,τι κάνει θα ευωδώνεται. Γιατί? Γιατί ελπίζει στον Χριστό. Και εμείς ελπίζουμε μόνο στον Ιησού Χριστό. Και όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, δεν θέλω να ξέρω κανέναν άλλον. Κανέναν άλλον δεν θέλω να ξέρω. Παρά μόνο Ιησού Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Αμήν. Αλληλούια.